Σε μια συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, Τζο Μπάιντεν και Ταγί Περντογάν άνοιξαν μια βεντάλια θεμάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και το Αιγαίο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για πάνω από μια ώρα μετά τις ευχαριστίες του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο ομολογό του, που επέτρεψε σε Σουηδία και Φινλανδία να μπουν στο ΝΑΤΟ. Μετά το ουσιαστικό πράσινο φως που άναψαν οι ΗΠΑ στην Άγκυρα για τον εξυγχρονισμό των F-16 αλλά και την πιθανότητα αγοράς νέων αεροσκαφών, ο Ερντογάν φαντάζει πανίσχυρο στο διπλωματικό πεδίο, αφού πήρε όλα όσα ήθελε και ακριβώς όπως τα ήθελε. Σε ό,τι αφορά το μόνιμο θύμα, την Ελλάδα δηλαδή, σε όλα τα παζάρια που κάνει η Τουρκία, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, Μπάιντεν και Ερντογάν μίλησαν επίσης για τη σημασία της διατηρήσεως της σταθερότητος στο Αιγαίο και τη Συρία. Έτσι, γενικά και αόριστα, για τη διατήρηση της σταθερότητας. Λες και δεν είναι η Τουρκία αυτή που διαταράσσει τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο στο Αιγαίο. Λες και δεν είναι η Τουρκία αυτή που κλιμακώνει τις προκλήσεις στο πεδίο και στη ρητορική. Τώρα, το τι είπαν οι δύο ηγέτες και αν έκαναν και καμία μοιρασιά, θα φανεί προσεχώς με την Αθήνα να παρακολουθεί αμέτωχη και ανήμπορη και να επιδίδεται σε επικοινωνιακές φούσκες.